Τώρα αρχίζει το καλό. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ολοκένουργιο καλοκαιρινό vlog. Όπως βλέπετε είμαι καθοδόν, κατευθύνομαι προς τη θάλασσα. Συγκεκριμένα πάω στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Για όσοι δεν γνωρίζετε, είναι κοντά στην Κατερίνη αυτό. Και ο λόγος που ταξιδεύω είναι για να δω κάποιους φίλους μου από εκεί τριγύρω. Δεν ξέρω αν έχει τύχει και σε εσάς που γενικά τα καλοκαίρια αλλάζουν λίγο οι συνήθειες, η καθημερινότητα. Και τους καλοκαιρινούς μήνες βλέπουμε άτομα τα οποία το χειμώνα δυστυχώς δεν μπορούμε να τα δούμε. Οπότε γι' αυτό το λόγο ταξιδεύω και εγώ πάνω τους δω. Επιτέλους έχω τα μάξιμο, όπως βλέπετε, γιατί το είχα κάποιες μέρες στο συνεργείο. Για όσοι με ξέρετε, ξέρετε ότι με ταλαιπωρεί λίγο αυτό το αμάξι. Παρ' όλα αυτά, δεν το αλλάζω. Και χθες, καθώς πήγαινα στο συνεργείο, η κοπέλα που δουλεύει εκεί πέρα μου είπε ότι η κόρη της βλέπει τα βιντεάκια μου στο YouTube. Μάλιστα, με σύγκρινε με κάποιους ήδη πετυχημένους YouTubers και πραγματικά αυτό με χαροποίησε πάρα πολύ. Όχι τόσο ότι είμαι παρομοίωση με αυτούς, αλλά το γεγονός ότι σιγά-σιγά αρχίζουμε και χτίζουμε το δικό μας κοινό. Και επίσης σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλοι όσοι με ευχηθήκατε στα γενέθλιά μου πριν λίγες ημέρες. Άτομα τα οποία δεν με ξέρατε. Και εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να είστε καλά, να περνάτε πάντα όμορφα και μακάρι αυτή η παρέα να μεγαλώσει κι άλλο. Δυστυχώς εκεί που θα πάω δεν θα είναι όλοι οι φίλοι μου από την παρέα μου, γιατί κάποιοι δεν μπορούσαν να έρθουν λόγω δουλειάς. Ελπίζω να τα πούμε κάποια στιγμή από κοντά εμείς. Όπως είδατε και στο intro, πρόκειται για ένα καλοκαιρινό vlog. Μείνετε μέχρι το τέλος, ελπίζω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Και θέλω να μου γράψετε εσείς κάτω στα σχόλια ποια μέρη επισκέφτεστε συνήθως το καλοκαίρι για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Βέβαια, εγώ διακοπές δεν πάω, θα πάω για μια μέρα μόνο, αύριο θα χρειαστεί να επιστρέψω. Αλλά από το τίποτα κάτι είναι κι αυτό. Έχω να πάω συγκεκριμένα για μπάνιο από τότε που με είχατε δει στην Πρέβεζα. Και είμαι πολύ τυχερός που θα καταφέρω να κάνω και vlog πάλι. Σας αφήνω για λίγο και τα λέμε μόλις τάσω. Λοιπόν, έφτασα, έχω αφήσει και τα πράγματά μου. Πάω λίγο στην παραλία μέχρι να έρθουν και τα παιδιά να δούμε τι παίζει και να πάρουμε μια εικόνα. Σας πάρω μαζί μου, εννοείται. Έχουμε και beach volley εδώ. Ελπίζω να φέρει κάποιο μπάλα. Είναι ήσυχα όπως βλέπετε, δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Αν υπομονώ να έρθουν και τα παιδιά να κάνουμε μια βουτιά γιατί έχει αρκετή ζέστη. Θα είναι καλά, πιστεύω. Προς το παρόν πάμε να φάμε κάτι και επιστρέφουμε με τα παιδιά. Να δούμε και τις εκπλήξεις. Μόλις ήρθαν. Γεια σας. Γεια, θέλει κλείσιμο. Το αμάξι. Ναι, είναι λίγο βρώμικο. Καλό είναι. Πού είστε τόση ώρα. Συγγνώμη, εγώ φταίω. Γεια. Χαίρετε. Πες γεια. Γεια, φίλιο μου. Έχουμε να τα πούμε πώς ένα χρόνο. Λιγότερο από ένα χρόνο. Τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Δεν ήταν Σεπτέμβριο, γιατί είχατε έρθει και Ιούλιο. Τι λέει. Καλά, εσύ. Καλά. Να σε φιλίκω. Καλώς ήρθες, γλυκάκι! Πω, πολύ πράγμα. Καλά, το παύλωμα δεν θα μπει. Το παύλωμα δεν θα κατέβει. Γιατί εγώ το θέλω. Ο Ανδρέας δεν θα έρθει. Ο Ανδρέας είπε να με πάει τηλέφωνο. Εδώ η Λία, στείνει τις ομπρέλες. Τα κορίτσια κρατάνε την πραμάτια. Γεια σας, κορίτσια. Γεια. Η Λία, έχουμε και μία βίδα. Τι βίδα? Παραβάλλει τη βίδα πρώτα και μετά βάλα. Α, μπαίνει πάνω από τη βίδα. Πρώτη φορά το βλέπω. Καλά, κάτσε να σκάψω λίγο. Να το σφίξω. Βάλε πρώτα τη βίδα. Μόνη της. Ναι. Γεώτρηση ολόκληρη. Συγγνώμη, τι θα παίρναμε εδώ για το vlog του Ηλία. Σας έχω κι εγώ δύο εκπλήξεις όμως και θα τις δείξω σε λίγο. Να στήσουμε πρώτα και μετά. Τέλεια. Ανυπομονώ. Θα κάνουμε unboxing. Πολύ ανάποδο. Όχι τεχνολογίας πράγματα. Καλοκαιρινά, θα δεις. Τέλειο. Ποια είναι αυτή ή άλλη. Α, είναι η Δήμητρα, ο Ηλίας, δεν έχει γνωριστεί τώρα, ένα λεπτό. Έπιασε δουλειά. Α, και νομίζω κάπου την έχω δει σε φωτογραφία σίγουρα. Ναι, η Κόφ, ναι, αφού συνέχεια να βάζαμε. Η Ειρήνη πού είναι? Θεσσαλονίκη. Ζωάρα κάνει. Άμα τον βάζεις, γεια σου Ειρήνη. Ειρήνη, Ανδρέας. Ο Ανδρέας είπε μπορεί να έρθει. Είδα story. Με το Χριστάρα. Κομπλέ. Mm-hmm. Τέλεια. Σας έφερα την έκπληξη. Wow. Α, είναι όντως και πακεταρισμένο. Ναι. Θα έρθεις να με βοηθήσεις. Εγώ. Ποιος θέλει. Άνοιξε ό,τι βρεις. Θα βάλεις ήχο σε κάποια σημεία, Ναι, ρε. Ωραία. Και απόρριψε εδώ. Έλα, πράγμα. Α, είναι δύο κιόλας. Τι τρόμπα. Ορίστε. Και με αυτό θα φυσκώσουμε. Τέλεια. Ωραία. Για φυσκώστε. 1,83 επί 23. Είναι μεγάλο. Καλύτερο δώρο σας έφερα, έτσι. Κι άλλο μετά, δεν τελειώσαμε. Εντάξει, δεν είναι τόσο τέτοιο, αλλά θα δεις, θα σας αρέσει. Γιατί δεν το έφερες?
αυτό φέρνει. Μια βάρκα θα έχει φέρει. Είναι το κάτι έχεις... μικρό. Α, είναι εστιοπλοϊκό έφερα έτσι να ανοίξουμε. Α, το έχεις στην τσέπη σου. Στην τσάπη. Α, ωραία. Έφερα διάβροχη κάμερα GoPro να κάνουμε λήψη και μέσα. Wow. Μ' άρεσε αυτό. Κάνεις βουτιά. Ναι. Εγώ μπορώ να κάνω, έχω τους φακούς. Ναι. Θα κάνεις μία και θα πάσεις να φυλάξεις την κάμερα. Έτσι, μου μπορείς, ναι, ναι, ναι. Η τρόμπα. Ας ανοίξω εγώ αυτό. Το καρπούζι. Ω, μικρό. Είναι τεράστιο. Εντάξει. Σκόνη τώρα. Είδες τελικά τα λάθη. Γυμναστική. Το είναι για να το δέσουμε στα μάξι, ξέρω εγώ. Έχει, εδώ πέρα μπαίνει αυτό. Άρα το βάζεις γύρω-γύρω μάλλον. Ναι. Ναι, για να το τραβάσεις. Καζόνι. Και μετά το πότσι. Ποιος έχει την κάμερα, έλα από εδώ να φέρεις. Και ποιος έκανε την κάμερα, καλέ. Κάνε ένα selfie πλάνο να φαινόμαστε κι εμείς. Α, καλέ, είναι λες και βγάζει πολύ μακριά. Ναι, πολύ ωραίο. Λοιπόν, εγώ ήμουν πίσω από την κάμερα για τόση ώρα. Γεια. Ωραία. Εδώ ήρθε ο vlogger μας. Ναι. Follow και καμπανάκι όσοι δεν τον έχετε. Εδώ φουσκώνουμε το καρπουζάκι μας. Καρπουζάρα! Εδώ είναι ο... η τροπιασμένη. Θα το βάλω στο που τρομπάρει. Εδώ, λεπτοκαριά. Ναι, COVID-19 on. Δεν έρχεται ο κόσμος στη θάλασσα. Εντάξει, προς έχει τα πέρα λίγο... κάτι έχει, απλά εδώ πέρα είναι λίγο πιο χαλαρά. Τέλειο! Ευχαριστούμε, τρόμπα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ηλία, για την έκπληξη, ήταν τέλεια. Όλα για το vlog, είδες όλα κάνα... για το vlog, έτσι, τέτοιους vloggers θέλουμε. Δεν έχει άλλο, τελείως. Έτοιμο. Πάμε για μπάνιο. Να πάμε, εννοείται. Φυσκώσαμε το καρπουζάκι και τώρα που να είναι θα μπούμε. Λοιπόν, όπως βλέπετε είναι τόσο μικρό. Τεράστιο. Είναι σαν μικρή βαρκούλα ουσιαστικά. Του ψαρά. Ναι. Πάμε για ψάρι μας. Εγώ αυτό πιστεύω. Για ελάτε. Τώρα αρχίζει το καλό. Αχ, δεν είναι κρύα. Σε τραβάω, να ξέρεις, θα σου κάνω και zoom. Και πέφτω, λέει. Πρέπει να κάνεις μια βουτιά για το vlog. Τελειώσαμε το μπάνιο, αλλά έχει και συνέχεια μετά, κάπου έξω μάλλον. Τέλεια, ήταν ιδίως το καρπουζάκι, ήταν η καλύτερη έκπληξη. Κάνουν πρόγραμμα εδώ για βραδινή έξοδο. Θα βγούμε, από εδώ θέλετε να πάμε κατευθείαν για ποτό. Εγώ δεν έχω θέμα, άμα όμως θέλεις να πάμε να αλλάξεις και να είμαστε πιο καλά ντυμένες, γίνεται και αυτό. Πάμε με τα μαγιό, πάμε τρώμε και πάμε καθόμαστε για ένα ποτό, μπύρο, αναψυκτικό, ό,τι θέλει ο καθένας. Εγώ είμαι driver, δεν πίνω. Νομίζω ήρθε η ώρα να το ξεφουσκώσουμε για να το πακετάρουμε και να φύγουμε. Τελειώσαμε κι εμείς. Πάμε για φαγητό. Φορτωμένες εδώ. Εγώ θα κάτσω εδώ. Άντε, με κάτσε. Την κοντή. Πού είσαι, κοντή? Α, η κοντή η δικιά μας. Ναι, η δικιά μας κοντή. Η τέντα. Η τέντα. Γεια σου, τέντα. Μας λείπεις. Λοιπόν, πάμε για φαγητό. Ναι. Θα μας πάει η Δήμητρα εδώ στα καλύτερα, δεν ξέρουμε πού. Στα καλά καλύτερα. Με κορυδεύουν όταν το λέω. Στα καλά καλύτερα. Στα καλά καλύτερα. Like, subscribe και εννοείται καμπανάκι! Εννοείται καμπανάκι! Εδώ η Δήμητρα μας έχει στην πολυτέλεια, μας έχει και ηλιορροφή. Τι θα πάρετε, τι καλό έχει. Έχει τέλεια, έχει τέλεια θέα. Μακάρι να βλέπουμε όμως το ίδιο βασίλεμα. Ναι, από εδώ είναι η ανατολή του ήλιου. Ναι, και είναι επειδή είναι και το βουνό, ίσως θέλει αυτό. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία και θα ήταν ωραία να κάτσουμε... Εκεί δεν σερβίρουν φαΐ όμως. Έφτασε η σαλάτα. Ελπίζουμε να είναι καλή. Πεινάμε, πεινάμε, θέλουμε να πάμε. Έχει έρθει εδώ το ψαρονέφι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν υπάρχει. Δες εδώ το αλατάκι, μόνο το αλατάκι. Ευχαριστώ. Τέλεια, ευχαριστούμε. Να έρθει τα φαγητά μας. Καλή μας όρεξη. Τι ωραίο αυτό. Έχουμε φάει.
Υπέροχα όλα. Yeah. Όλα υπέροχα. Έχει νυχτώσει σχεδόν. Στα καλύτερα μας έφερε, μπράβο σου. Πώς ήταν το φαγητό, Δήμητρα? Εμένα μου άρεσε πολύ. Φάγαμε σχεδόν όλα. Χορταστική μερίδα, πολύ νόστιμο. Και εμένα μου άρεσε. Βέβαια έσκασα, δεν μπορούσα άλλο. Έμεινε λίγο. Τρώσε πολύ εσύ. Εμένα δεν μου άρεσε που είχε σπανάκι το η σαλάτα του κέσσερα. Από πότε, παιδιά, έχει σπανάκι η σαλάτα του κέσσερα? Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά έσκασα και δεν μπορούσα να το φάω όλο. Τρως τίποτα, ναι. Για ελευθερία, νομίζω, για πίση τιμή σήμερα. Ναι, πρώτη φορά δεν ξέρω πώς έγινε. Τελικά δεν τρώει η ελευθερία. Ούτε και εσύ έφαγες. Έφαγα. Έτυχε. Πιο πολύ εμείς οι δύο φάγαμε. Ναι, εμείς τα καθαρίσαμε. Μας φέραν και το γλυκό, φρούτα. Στους πίσω πήγανε σουφλές σοκολάτες. Όντως. Δεν ξέρω. Πάνε να τραβώ τους δύο. Τους φέρνουν σουφλές σοκολάτες, πάνε τράβε το δίπλα και πες τρώγαμε σουφλές σοκολάτα. Υγιεινή διατροφή, παιδιά μου. Είμαστε γαλαρία. Γαλαρία, όπως λέγεται. Γαλαρία. Είναι τέλειο. Πρέπει να ήταν παλιό σιδηροδρομικό σταθμό, ναι. Ή σύραγγα. Ήτανε, τρένο. Ήτανε, το θυμάμαι. Σύραγγα ή σιδηροδρομικό σταθμό. Όχι, ήτανε σύραγγα, ήτανε. Περνούσε. Και είναι τέλειο να. Και το έχουν κάνει καφετέρια τώρα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει και ελευθερία εδώ. Το μπαρ μοιάζει με βαγόνι. Γενικά είναι απίστευτο. Να έρθετε, είναι πολύ ωραίο. Να έρθετε. Πού είστε? Γεια! Τελείωσε η μέρα, κοιτάς τέλεια! Πάμε σπίτι για ύπνο. Ναι, γιατί μας πάει 12 και θα γίνουμε κολοκύθες. Καλημέρα, παιδιά. Ελπίζω να είστε καλά. Δεν έκλεισα αυτό το vlog γιατί ήθελα να είναι μέρα και ο φωτισμός εκεί δεν ήταν πολύ καλός εκεί που ήμασταν. Όπως βλέπετε, έχω έρθει στα μάξι μου. Ετοιμάζομαι να φύγω τώρα. Πρέπει να είμαι πίσω μέχρι το μεσημέρι γιατί το απόγευμα δουλεύω. Αρχικά πάω να φάω κάτι πριν ξεκινήσω τη διαδρομή. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το vlog. Θα βάλω κάτω στην περιγραφή τα δύο προϊόντα που είδατε που κάναμε unboxing στη θάλασσα. Κάνετε ένα like και ένα subscribe αν σας αρέσει το περιεχόμενο που ανεβάζω. Με βοηθάτε και εμένα πάρα πολύ με αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το vlog και ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Λογικά το επόμενο vlog θα είναι αρχές Σεπτέμβρη που θα επιστρέψω στην Άρτα και λογικά όλο το χειμώνα θα είναι τα περισσότερα vlog εκεί τριγύρω. Αυτά, ανυπομονώ πολύ να τα ξαναπούμε. Ελπίζω μέχρι τότε να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο vlog.